συγκέντρωση δεν θέλουν τα νησιά. Οι εκλεγμένοι με την πασπουδαστική κοινή συνεργασία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου χαιρετίζουν το σημερινό συλλαλητήριο του Εργατικού Κέντρου και των φορέων ενάντια στα σχέδια για τη νέα δομή στη Βάστρια. Χρόνια τώρα, οι φοιτητές και ο ντόπιος λαός νιώθουμε τις επιπτώσεις των υπεριαλιστικών πολέμων των ατοικών γερακιών στους λαούς του κόσμου. Ο Σύλλογος Γυναικών Μυτιλήνης χαιρετίζει τη σημερινή συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου και των άλλων φορέων και συμμετέχει σε αυτήν βροντοφωνάζοντας «Ούτε στη Βάστρια, ούτε πουθενά! Στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν θέλουν τα νησιά!» Πληρώνω τη διαδικασία ασύλου με βάση τη συνθήκη της Γενέβης και να συνεχίζουν όσοι θέλουν στις χώρες πραγματικού προορισμού τους. Λεφτά υπάρχουν, δεκάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια, για να φτιαχτούν οι νέες φυλακές στα νησιά μας. Αυτούς τους εξαθλιωμένους ανθρώπους θέλει η κυβέρνηση να βάλει σε φυλακές στα νησιά μας. Η απάντησή μας είναι όχι. Καλούμε κάθε κάτοικο του νησιού να απομονώσει φασιστικές φωνές και όλοι μαζί να απαιτήσουμε οι άνθρωποι αυτοί να μεταφερθούν στις χώρες που θέλουν να πάνε. Δεν θα επιτρέψουμε το νησί μας να γίνει φυλακή. Ούτε μπορεί μια ισχνή δημοτική πλειοψηφία της Κολοτούμπας να ορίσει το μέλλον αυτού του τόπου. Το μέλλον το ορίζει ο λαός, όλοι εμείς, και μπορούμε και πρέπει να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους. Η επιμονή αυτή της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία νέων κέντρων φυλακών δεν αποτέλεσε για το λαό της Λέσβου, για τους νησιώτες γενικότερα, κεραυνό ενεθρία. Είναι άλλωστε γνωστά τα σχέδιά τους, όπως γνωστό είναι και πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού εδώ και χρόνια. Οι προκλητικές δηλώσεις του Υπουργού Μηταράκη για το ότι όποιος δεν είναι με τις δομές είναι με τις ροές έρχονται να επιβεβαιώσουν το δόγμα που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Πώς να ξεχάσουμε άλλωστε και τις περίφημες δηλώσεις πάλι του Υπουργού Μηταράκη, όταν και εγώ ήταν η Μόρια και εξελίσσονταν μια τραγωδία ότι την ευθύνη για ό,τι συμβαίνει την έχουν οι κάτοικοι της Λέσβου, γιατί δεν επέτρεψαν να φτιαχτεί η δομή στην Καράβα και ότι αν είχε γίνει η δομή θα είχαν αποφευχθεί όλα αυτά. Πριν λίγες ημέρες είδαμε τον Πρωθυπουργό της χώρας, συνοδευόμενο από τον Υπουργό Νότι Μηταράκη, να εγκαινιάζει το νέο κλειστό κέντρο, την υπερδομή Σάμο, δείχνοντας προς τον ελληνικό λαό ότι η νέα κλειστή ελεγχόμενη δομή, όπως την ονομάζουν, είναι το καταλληλότερο παράδειγμα για τις νέες δομές που, όπως επισημάναν και οι ίδιοι άλλωστε, που έτσι θα λειτουργήσουν το 2022 και οι δομές σε Λέσβο και Χίο. Παρά το ξεκάθαρο μήνυμα που έχει στείλει ο λεσβιακός λαός ότι το νησί μας δεν θα μετατραπεί σε απέραντη φυλακή ψυχών, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει ήδη, δίνοντας την αναδοχή του έργου για τη νέα δομή στη Βάστρια χωρητικότητας 5.000 ατόμων στην εταιρεία Τέρνα, η οποία ανακηρύχθηκε ανάδοχος μειοδότης του έργου. Οι δηλώσεις του Υπουργού Νότι Μηταράκη από τη Σάμο ότι με τις δομές αυτές πραγματοποιείται το νοικοκύρεμα που υποσχέθηκε η κυβέρνηση και ότι με αυτόν τον τρόπο ανακτούμε τον έλεγχο των νησιών μας, προσπαθούν να χρυσώσουν το χάπι. Να αποκρύψουν και άλλη μια φορά τα πραγματικά σχέδια της κυβέρνησης που θέλουν να μετατρέψουν τα νησιά μας σε απέραντες φυλακές. Είτε δημιουργώντας νέες υπερδομές, είτε μονιμοποιώντας τις ίδιες υπάρχουσες όπως αυτή του Καράτεπέ. Ο λεσβιακός λαός έδειξε ξεκάθαρα με τον νεωρικό του αγώνα ότι δεν θέλει ούτε νέες αλλά ούτε παλιές μόριες. Έτσι όμως, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, έγινε και το Φλεβάρι του 20 σε Λέσβο και σε Χίο, όπου η κυβέρνηση έστειλε τις δυνάμεις κατοχής για να επιβάλλουν τη δημιουργία κλειστών κέντρων και φυλακών στα νησιά μας. Που όμως βρήκαν τη στεναρή αντίσταση των νησιωτών που κατάφεραν να ακυρώσουν τα σχέδιά τους.